Λοιπόν, για να προχωρήσουμε λίγο, είπαμε να μην πούμε από τον Αβάδο Ρώθιο, γιατί είναι σήμερα η ψυχική κατάσταση ο λίγον τεταραγμένη έως τρικυματώδης. Λοιπόν, να πούμε ό,τι έτσι θέλετε να ρωτήσετε και δεν μπορούμε τον υπόλοιπο χρόνο, γιατί έχουμε ορισμένο θέμα. Ορίστε. Από κάποιο μοναχό το άκουσα αυτό, ότι όταν κοινωνάμε μαζί με το σώμα του Χριστού, κοινωνάμε και τις Παναγίες, λέει, γιατί εκείνη του έδωσε το σώμα, η Παναγία. Ισχύει αυτό? Λάθος. Όχι. Τούτο εστί το σώμα μου. Τούτο εστί το αίμα μου. Η Παναγία τι είναι? Ότι εκείνη, λέει, από πού βρήκε τη σάρκα, λέει, από την Παναγία. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού δεν είχε εκφύσεως το προπατορικό αμάρτημα. Της Παναγίας το είχε. Η άμαμη σύλληψη που λένε οι καθολικοί, πού τεκμηριώνεται? Είναι αίρεση. Πού το βρήκαν όμως? Άσπυλο σύλληψη. Ναι, ότι δεν είχε το προπατορικό αμάρτημα. Και διαστρέψαν ένα χωριό του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, λόγω στην γέννηση της Θεοτόκου, έχει μια φράση ο Άγιος Δαμασκηνός: «Η Θεοτόκος την ανθρωπίνη φύση υπέρχεται». Όχι, χρησιμοποιεί. Δηλαδή, έχει την ανθρώπινη φύση. Και το αλλίωσαν και το έκαναν «την ανθρωπίνη φύση υπερέρχεται», δηλαδή υπερβαίνει. Το έχουν κάνει σαν προσθήκη στο... Ναι. Και έχουν αναπτύξει όλη αυτή την μαριολογία. Αλλά αντί αυτή περιπτώσει, ποια είναι η αξία της Παναγίας? Αφού δεν έλαβε το προπατορικό αμάρτημα, άρα ήταν ένα κατασκευασμένο όρον, το οποίο δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Αυτό. Μόνο που για το οποίο κατασκευάστηκε. Όπερ άτοπων και αιρετικών. Έτσι. Το ημίσαι έγκυς, το αλλάζουν και αυτό. Είπα τι γύρω μου. Αλλάξα το πάτε ημών. Το ημίσαι έγκυς το κάνουμε μην μας αφήσεις ναι, γιατί θεωρείται ότι ο Θεός μας οδηγεί, λέει, στον πειρασμό. Μη επιτρέψεις να εισέλθουμε. Αυτό είναι. Όταν λέει ότι εγώ ταπεινώ και υψώ, εγώ και στην Παλαιά Διαθήκη, σε πολλά σημεία, ότι εγώ έκλεισα τους οφθαλμούς και τα ότα αυτών για να μην ακούσουν και να μην συνειδητοποιήσουν και να μην έρθουν σε σύνεση. Τι σημαίνει εκεί? Ότι ο Θεός δηλαδή τους έδωσε αυτό το πνεύμα της πλάνης, ή επέτρεψε ο Θεός να πάρουν αυτό το πνεύμα της πλάνης, γιατί ήταν η ζωή τους διαστραμμένη, όπως εξηγούν οι προφήτες, βέβαια. Μη μας βάλεις στον πειρασμό. Ναι. Μη μας βάλεις. Μην επιτρέψεις. Λέει οι παπικοί τώρα. Οι παπικοί δεν λένε αυτό. Δεν λένε αυτό. Λένε μην επιτρέψεις να παραμείνουμε στον πειρασμό. Θεωρούν τους αυτούς τους αμαρτωλούς και λένε μην επιτρέψεις να παραμείνουμε. Αυτή την έννοια εκτός εις ενέγγυς, ενώ εμείς έχουμε άλλη έννοια, δίδομαι, ως ορθόδοξοι. Το ενέγκο, παιδιά, είναι του φέρω. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα ρήματα. Αλλάξαμε τις τοποθεσίες, αλλάξαμε τα ονόματα των πόλεων. Ανώμαλο ρήμα, αλλά έχει ομαλή εξήγηση. Λοιπόν, να μην επιτρέψεις να έρθουμε σε πειρασμό. Αυτή είναι η έννοια. Να μην μη μας αφήσεις. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος οδηγείται στο κακό, και εδώ έχουμε να κάνουμε έτσι μία εξήγηση,
που ταιριάζει και με τη σημερινή παραβολή του ασώτου. Ο άσωτος ήταν άσωτος, αναμφισβήτητα, το λέει το Ευαγγέλιο. Το λέει η ζωή του. Αλλά ήταν άσωτος με προδιαγραφές σωτηρίας. Ναι, είχε ποιότητα η ασωτεία του. Μάλλον είχε ποιότητα αυτός και η ασωτεία του έγινε με ένα τρόπο διαφορετικό από την ασωτεία εκείνων που δεν έχουν προδιαγραφές σωτηρίας. Ο αδελφός του δεν ωφελήθηκε όσο έπρεπε. Ήταν ασφαλισμένος στο πατρικό σπίτι, αλλά ένιωθε ότι δεν τον αφήνει ο πατέρας να χαρεί όπως θα ήθελε. Δεν τον άφησε να χαρεί τις χαρές που ο μικρός, ο νεαρός, νεοτεριστική συνήθεια είναι, λένε οι Άγιοι Πατέρες, το να θες να φύγεις από το σπίτι, το πατρικό. Είναι νεοτερισμός. Δεν το δημιούργησε ο Θεός αυτό. Λοιπόν, ο μεγάλος είχε τον σεβασμό στον πατέρα, δεν έκανε αυτή την αποστασία, αλλά είχε αποστασία, δηλαδή απόσταση από τον πατέρα του, παρότι ήταν στο ίδιο σπίτι. Ο ένας έφυγε μακράν, αλλά είχε νοερά προσέγγιση με τον πατέρα. Ο άλλος ήταν δίπλα κολλητός του πατρός, αλλά με μεγάλη απόσταση ψυχική. Τον έβλεπε τον πατέρα σαν κάποιον που είναι σεβαστός, έχει την περιουσία, έχει τον πρώτο λόγο, αλλά δεν με αφήνει εμένα να κάνω αυτά που θέλω. Δηλαδή θα ήθελα κι εγώ ένα κατσικάκι. Το κατσικάκι στην Αγία Γραφή είναι η αμαρτία. Τα ερήφια εξευωνήμων. Απέλθετε απ' εμού, θα το πει την άλλη Κυριακή, θα ακούσουμε. Κατ' ουσίαν ήθελε την αμαρτία, αλλά δεν την έκανε γιατί ήταν κακό πράγμα η αμαρτία. Προσέχτε εδώ τώρα. Εδώ είναι τώρα που μας πιάνει όλους. Δηλαδή, όχι τυπολατρία, όχι τυπολατρία. Είναι μεγάλη και μπλεγμένη ψυχική πάθηση. Η δική μας τώρα. Δεν φεύγω από το πατρικό σπίτι. Πόσα παιδιά είναι σε μια οικογένεια, 6-7 παιδιά, 5 ξέρω εγώ. Ένας, δύο είναι αντάρτες, οι άλλοι είναι φρόνιμοι. Αλλά πόσο εσωτερικά θα θέλανε να φερθούν και να απολαύσουν αυτά που οι αντάρτες απολαμβάνουν. Όμως είναι τα καλά παιδιά. Είναι τα καλά παιδιά, θέλουνε να λένε τα καλά λόγια οι γονείς τους, να λένε τα καλά λόγια οι άλλοι, ότι αυτά είναι τα φρόνιμα παιδιά, αλλά εσωτερικά τα παιδιά αυτά δεν είναι ούτε φρόνιμα, ούτε σωστά και ολοκληρωμένα, ούτε έχουν αγάπη στους γονείς. Έχουν μια δειλία. Δεν έχουν και δειλία. Ναι, έχουν δειλία. Και θέλουν το καλό όνομα. Ναι, πολύ καλό είναι. Το λέει και η Αγία Γραφή. Κρίσον όνομα καλόν ή πλούτος πολλής. Αλλά να έχεις όνομα καλό και πράγμα καλό. Να είσαι όνομα και πράγμα. Όχι μόνο να έχεις καλό όνομα, να είσαι και καλός. Λοιπόν, ο πρεσβύτερος είναι δίπλα στον πατέρα, μακριά όμως ψυχικά. Ο νεότερος, παρότι άσωτος, κατά τη διάρκεια βέβαια της ασωτείας του, δεν σκέφτεται τον πατέρα. Είναι φυσικό, δεν μπορείς να σκέφτεσαι και τα δύο. Να ασχολείσαι με την ασωτεία και να σκέφτεσαι και το Θεό, δεν γίνεται. Έρχεται η ώρα όμως που η ασωτεία αρχίζει να έχει γεύση πικρή. Αρχίζει να γεύεσαι τη θλίψη, τη στενοχώρια, την απελπισία,
Εντάξει, τα δοκίμασα όλα. Τίποτα δεν λέει. Δεν είναι αυτό. Δεν έγινα χαρούμενος, δεν έγινα κάτι καλύτερο. Τότε αρχίζεις να σκέφτεσαι. Και παρότι μακράν, ήρθε κοντά νοερά με τον πατέρα. Και ο πατέρας αμέσως αυτό το νοερό το έκανε πραγματικό. Δηλαδή, ένιωσε ο Θεός την προσέγγιση αυτή και επειδή ο άλλος καθυστερούσε, έτρεξε να καλύψει την απόσταση ο πατέρας, ο Θεός μας. Τώρα αυτά τα δύο αθέρφια, αυτές οι δύο καταστάσεις της ανθρώπινης ψυχής είναι το πρόβλημα και είμαστε εμείς. Είτε εδώ ανήκουμε, είτε εκεί, είτε και στα δύο. Υπάρχει και μια τρίτη, η μεσαία τάξη, αυτή των ανθρώπων που είναι και άμεμπτοι και αγαπούν τον Θεό. Και δεν αγαπούν την αμαρτία. Αλλά αυτοί είναι πάνε μόνοι τους. Δεν θέλουν θεραπεία. Είναι τέλειοι. Τώρα, ο άσωτος με προδιαγραφές σωτηρίας. Δεν αισθάνεται ότι είναι φτιαγμένος για την ασωτεία. Την επεθύμησε, την πόθησε. Θέλησε να αντικευτεί, αλλά δεν είναι αυτό που θέλει. Άρα, διατηρεί μέσα του αυτό που έβαλε ο Θεός. Το ανικανοποιεί το τοπίο, ικανοποιείται μόνο με το Θεό. Αλίμονο. Κατάρα, τη λέει η Αγία Γραφή. Κατάρα την κατάσταση του ανθρώπου που ικανοποιείται με ανθρώπινα. Επικατάρατος άνθρωπος ως της στήσει την ελπίδα του επάνθρωπο. Είναι καταραμένος ο άνθρωπος που θα στηρίξει την ελπίδα του πάνω σε άνθρωπο. Και αυτό δεν είναι μόνο σε έναν άνθρωπο, σε όλα τα ανθρώπινα δηλαδή. Επικατάρατος ο άνθρωπος κατ' ουσίαν είναι εκείνος που δεν θα στηρίξει την ελπίδα, τη βεβαιότητά του στο Θεό. Γι' αυτό λοιπόν έχει η Εκκλησία μας τακτοποιήσει τα πράγματα πολύ ξεκάθαρα. Μας λέει ότι εάν είσαι ποιοτικός άσωτος, μπορεί να γίνεις Άγιος. Έχουμε Αγίους τέτοιους. Τελώνες, πόρνες, κακοποιούς, κλέφτες. Και ο ίδιος ο Χριστός το είπε και η ζωή της Εκκλησίας το μαρτύρει. Το παίρνουν αυτό κάποιοι, γιατί βλέπετε ότι κάθε λόγος έχει αντίλογο, εφόσον είναι απλός λόγος κουβέντα και όχι λόγος με κεφαλαίο λάμδα, που δεν χωρεί αντιλογία στον Θεόν λόγων. Αυτά μπορεί να τα ακούσει κάποιος και λέει, α, έχουν δίκιο κάποιοι σύγχρονοι θεολόγοι που λένε ότι όσο περισσότερο αμαρτήσεις, τόσο περισσότερο θα καταλάβεις την αθλειότητά σου, θα ταπεινωθείς και θα θεωθείς. Κι άμα προτού αγιάσεις, ξεπαγιάσεις, τι θα γίνει. Αυτή η αίρεση υπήρχε και στο παρελθόν του Νικολάου. Λένε πολλοί ότι είναι ένας από τους 7 διακόνους, αλλά οι πατέρες μας δεν τον δέχονται όλοι αυτό. Ότι ο Νικόλαος αυτός ήταν εκ των 7 διακόνων. Είναι συνωνυμία. Διότι όχι ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου, όπως ήταν οι 7 διάκονοι, να πέσει, εδώ έπεσε ο Εωσφόρος, που ήταν ο λαμπρότερος άγγελος. Αλλά
λένε οι πατέρες ότι δεν είναι, δεν αποδεικνύεται. Εν πάση περιπτώσει, η αίρεση πάντως του Νικολάου είναι εκείνο το οποίος έλεγε ότι ταπεινώνεται ο άνθρωπος με την αμαρτία. Και επειδή αγαπούσε πολύ τη γυναίκα του και ήταν πολύ όμορφη εκείνη, και για να αφαιρέσει από τον εαυτό του τη ζήλια, άρχισε να την εκδίδει στον καθένα, ώστε και αυτός να ταπεινώνεται και να... Ναι, να... Δια της αμαρτίας δηλαδή, να έρχεται αυτή η ταπείνωση. Και βέβαια και αυτό άνοιξε στη συνέχεια και ο δρόμος και για εκείνον να έχει διάφορα αυτά. Λοιπόν, αυτά τα καταδίκασε η Εκκλησία από τα πρώτα χρόνια, αλλά τώρα αναβιώνουν εν εταίρα μορφή. Εντάξει, εντάξει. Κάποιος δε θεολόγος έχει γράψει ότι η Εκκλησία λέει, και μάλιστα είχα απαντήσει τότε το 1984 κάπου εκεί, ότι η Εκκλησία είναι ο χώρος μέσα στον οποίο έχουμε την ηλικιώδη δυνατότητα να αμαρτάνουμε. Ηλικιώδη δυνατότητα να αμαρτάνουμε. Δηλαδή η Εκκλησία είναι ο χώρος που έχουμε την δυνατότητα να αμαρτάνουμε συνέχεια. Λοιπόν, δεν θα πάμε στο άλλο άκρο λοιπόν, ότι πρέπει να αμαρτήσει ο άνθρωπος να ταπεινωθεί, διότι δεν ξέρουμε εάν μπορούμε να σηκωθούμε από την αμαρτία. Εκείνος που αμαρτάνει με σχέδιο εγκαταλείπεται από το Θεό τελείως. Και βλέπουμε ότι αυτοί που τα εισηγούνται, αυτοί οι θεολόγοι που τα εισηγούνται, ξεκίνησαν από μια νοησιαρχία, από ένα χώρο θρησκευτικό που υπήρχε η προτεραιότητα στο νομικό πνεύμα, όχι στη λογική, στο νομικό πνεύμα. Και τώρα που υποτίθεται που γίνανε πιο απελεύθεροι, συνεχίζουν την νοησιαρχία εν εταίρα μορφή. Δηλαδή, τότε τους απαγορευόταν να αμαρτήσουν, τώρα αμαρτάνουν κατόπιν προδιαγεγραμμένου σχεδίου. Δηλαδή, αμαρτάνουν με σχέδιο. Λείπει η καρδιά τους. Και γι' αυτό ακριβώς η αμαρτία που πράττεται με την νόηση σφραγίζει τον άνθρωπο και δεν τον αφήνει να αναστηθεί ψυχικά. Όποιος αμαρτάνει με τέτοιο σκεπτικό δεν αξιώνεται να ελευθερωθεί. Γιατί αχμαλωτίζεται πλέον ο νους. Δεν προχωρεί μόνο η αδέσποτη καρδιά, το συναίσθημα και οι τρέλες που επακολουθούν. Αλλά γίνονται όλα με οργανωμένο σχέδιο. Και το οργανωμένο σχέδιο οργανώνεται γιατί υπάρχει βρωμιά στην καρδιά. Και δίνω θεολογικές και πνευματικές και πατερικές ερμηνείες στον πόθο μου να αμαρτήσω. Γιατί δεν λες, δεν βλέπεις καθαρά ότι είσαι αδύναμος και αμαρτάνεις. Τι το καλύπτεις, τι το θεολογείς, τι το κάνεις πνευματικό, τι το συσχετίζεις, ποια είναι η σχέση του Χριστού με το Βελτίαρ, ποια είναι η σχέση του καθαρού με τα κάθαρτα. Ορίστε. Την ευχή σας. Εγώ βλέπω το σπίτι του πατέρα και τον πατέρα, όπως είπατε και στην Εκκλησία, σαν προεικόνηση της Εκκλησίας. Ο
όπως είναι η Εκκλησία. Και το επιβεβαιώνει αυτό το ότι είπε ο πατέρας όταν γύρισε ο άσωτος γιος στο δεύτερο αδερφό, ότι ο γιος μου αυτός ήταν νεκρός και ανέζησε. Yes. Δηλαδή, εγώ το καταλαβαίνω ότι μακριά από το Θεό, μακριά έξω από την Εκκλησία, ο άνθρωπος δεν έχει ζωή. Αν αφαιθεί στις επιδιώξεις του και στις σκέψεις του και στα σχέδιά του και σε όλα αυτά που σχεδιάζει και εφευρίσκει, δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα βρεθεί τελείως κενός, χωρίς να έχει καθόλου ζωή μέσα του. Έτσι. Έτσι. Ακριβώς έτσι. Ορίστε. Για μας, δηλαδή, ανάλογα με την κρίση του Θεού, βεβαίως, παίζει το βαθύτερο είναι του ανθρώπου. Μάλιστα. Παίζει το βαθύτερο. Αποφασιστικό ρόλο. Ναι. Δηλαδή, η ποιότητα του ανθρώπου, ναι. Η ποιότητα της προαιρέσεως. Ακριβώς. Ναι. Μπορεί να κάμπτεται η προαιρέση. Μπορεί να ολισθαίνει. Μπορεί να παρασυρθεί προς στιγμή. Όμως, κατά βάθος, δεν ικανοποιείται με όλες αυτές τις κατολισθήσεις, τους παρασυρμούς κλπ. Δεν ικανοποιείται ο άνθρωπος. Ναι. Ο άλλος ικανοποιείται. Και μάλιστα ικανοποιείται τόσο πολύ από τα γήινα που σου λέει δεν υπάρχει μετά θάνατον ζωή. Τι άλλο θέλεις για να καταλάβεις ότι αυτός έχει σφραγίσει τον εαυτό του. Είναι η σφραγίδα του Αντιχρίστου αυτή. Σφραγίστηκε ο άνθρωπος μόνος του. Γι' αυτό δεν μπορεί να ξεσφραγιστεί. Ορίστε. Όντως όμως αυτό που θέλει στο βάθος ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος θα έπρεπε στο βάθος να θέλει να μοιάσει το Θεό, γιατί έχει πλαστεί κατά εικόνα του Θεού. Δηλαδή οι άνθρωποι σαν τον άσωτο έχουν επαφή με τον εαυτό τους. Αυτό το προσωρινό που θέλουν, που τους ενδιαφέρει για αυτούς. Δεν τους ενδιαφέρει για το τι θα πούν οι άλλοι ή το τι, πώς τους βλέπουν οι άλλοι. Ο άνθρωπος που είναι σαν το γιο το μεγάλο, τον ενδιαφέρει πρώτα η καλοπέρασή του, γιατί έβρισκε καλοπέραση στο σπίτι του πατέρα του. Είχε τα πάντα. Είχε τον πλούτο του πατέρα του, είχε τη φήμη του πατέρα του, είχε το όνομα του πατέρα του, είχε τα πάντα. Άρα βολευόταν και έβαζε, παραμέριζε κατά κάποιο τρόπο αυτά που ήθελε μπροστά στο συμφέρον που είχε. Και είχε και την έξωθεν καλή μαρτυρία ότι είναι και καλός κιόλας. Οπότε αυτός ο άνθρωπος δεν είναι σε επαφή με αυτό που θέλει. Είναι κάτι ξεχωριστό. Αυτός πάλι που είναι που θέλει, που αφήνεται σε αυτό που θέλει και δεν φεύγει και τελικά απορρίπτει όλα τα άλλα, πάλι δεν είναι σε επαφή με αυτό που θέλει. Δεν ξέρω, το λέω κάπως μπερδεμένο. Ναι, ωστόσο, δεν έχει σχέση με τον εαυτό του, γιατί αν είχε σχέση με τον εαυτό του, θα την έβλεπε τη δυστυχία του. Αυτός τώρα θέλει να κάνει τη δυστυχία του, να την κάνει και κήρυγμα στους άλλους και μέσα από τους άλλους που του λένε τι ωραία ζωή που ζεις και ναι, βρε παιδί μου, εσύ κάνεις ό,τι θέλεις, εσύ απολαμβάνεις τα πάντα, άρα εσύ είσαι καλός. Μέσα από εκεί προσπαθεί να αναπληρώσει πάλι και αυτός, το αντίθετο δηλαδή από του μεγάλου γιου του πατέρα, αυτός προσπαθεί να αναπληρώσει μέσα από τα μάτια των άλλων αυτό που δεν έχει τελικά. Γιατί αν είχε, όλοι οι άνθρωποι αυτοί που λένε ότι είναι άθεοι, ότι είναι αυτοί, θα ήταν ευτυχισμένοι άνθρωποι. Αυτό το οποίο έχει ο πρεσβύτερος Υιός είναι το αντίθετο από αυτό που έχει ο νεότερος. Δηλαδή, ο νεότερος έφτασε με την ασωτεία του, την ανταρσία του, να αισθανθεί ότι το ανικανοποίητό του δεν ικανοποιείται. Δηλαδή υπέγραψε ότι κανένα γήινο δεν με ικανοποιεί. Προχώρησε στη συγκεκριμενοποίηση γιατί προήλθε από το σπίτι του πατέρα. Εάν δεν είχε γνωρίσει ποτέ το πατρικό σπίτι, όπως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει την Εκκλησία, αλλά είναι της καλής αυτής προαιρέσεως. Δηλαδή, είναι άσωτοι με προδιαγραφές σωτηρίας. Αισθάνονται ότι αυτό που γεύονται δεν τους ικανοποιεί, αλλά δεν μπορούν να πούνε «ας πάω στο Θεό»,
γιατί δεν το ξέρουν. Ας πάω στην εκκλησία, δεν την ξέρουν. Τότε ο Θεός θα φέρει τις περιστάσεις, κάποιος να τους πει κάτι, να μιλήσει, οπότε κατευθύνονται σωστά. Ο άσωτος, ο δικός μας της παραβολής αυτής, ξέρει τον πατέρα. Ξέρει το πώς περνάει στο πατρικό σπίτι. Ξέρει τα πάντα και γι' αυτό, παρότι τα άφησε, παρότι έπεσε με τα μούτρα στην αμαρτία, λέει, Αναστάς πορεύσομαι προς τον πατέρα. Ήξερε πού πρέπει να πάει. Ο πρεσβύτερος τώρα είναι το τραγικό πρόσωπο, διότι ενώ είναι στο πατρικό σπίτι και πρέπει το ανικανοποίητό του να έχει ικανοποιηθεί, αφού είναι στο πατρικό σπίτι, αυτού το ανικανοποίητο προσπαθεί να ικανοποιηθεί με τα κατσικάκια, δηλαδή με την αμαρτία. Δεν γεύεται τον πατέρα ως πλησμονή, ως το πλήρωμα της, των πόθων της ψυχής, αλλά εντάξει ο πατέρας, αλλά και τα κατσίκια όμως και φίλοι. Και αυτό το βλέπουμε και σε μας. Δηλαδή, εντάξει ο Χριστός, εντάξει η Εκκλησία, αλλά ο Παράδεισος. Εμείς βέβαια το κάνουμε πιο πνευματικό τάχα, αλλά είναι το ίδιο, η ίδια πάθηση. Όταν δεν νιώθεις το Χριστό σαν το πλήρωμα, σαν την όντω ζωή σου και λες, ναι αλλά και ο Παράδεισος, τι είναι αυτό? Δηλαδή, Παπουλή, αυτό θέλω να πω, δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Δεν είμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας και με αυτό που θέλουμε, με αυτό που έχουμε ανάγκη. Γιατί αν κανείς μείνει σε επαφή με τον εαυτό του και ξέρει καλά τι θέλει και τι δεν θέλει, κυρίως το τι δεν θέλει, πιο καλά από το τι θέλει, νομίζω. Δική μου άποψη είναι αυτή, δηλαδή, ότι από το τι... Αν γνωρίσεις καλά το τι δεν θέλεις, σε πάει εκεί που θέλεις. Όταν το ξέρει κανείς καλά, έστω και αν κάποια στιγμή νομίσει λάθος ότι αυτό που βλέπει μπροστά του θα του γεμίσει αυτό που θέλει, θα το δει μετά ότι δεν έχει όφελος. Ενώ όταν έχει κανείς αυτό τον καθοσπρεπισμό του μεγάλου γιου, που ουσιαστικά δεν βλέπει τίποτα, ούτε ξέρει και τι θέλει. Θέλει και αυτό, θέλει και τα ωφέλη, θέλει και την καλοπέραση, θέλει και το κατσικάκι, θέλει και τούτο, θέλει και εκείνο, θέλει και τ' άλλο και δεν ξέρει τελικά τι σημασία, τι βαρύτητα έχει το σπίτι του πατέρα, τι βαρύτητα έχει το κατσικάκι, τι αλλίωση θα φέρει το κατσικάκι στη ζωή του στο σπίτι του πατέρα. Δεν ξέρει τίποτα. Ο άλλος, αυτό που θέλει, το έπαθε. Είχε να μην ενδιαφέρεται ούτε για την καλοπέρασή του, ούτε για τα καλά λόγια που θα ακούσει, ούτε τίποτα. Το έπαθε όμως. Και όταν το έπαθε, έμαθε. Εκεί είναι η διαφορά. Και υπάρχει και η κατηγορία βέβαια των ανθρώπων που παθαίνουν και δεν μαθαίνουν, αλλά επιμένουν εκεί μέχρι το θανάτου τους ότι αυτό είναι και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Βέβαια. Απελπίζονται, απογοητεύονται, αλλά σου λέει δεν υπάρχει, αυτό είναι όλο. Μα άμα νεκρώσεις τον πόθο σου, τέλειωσες. Αυτός είναι ο θάνατος, ο πνευματικός θάνατος. Ο σωματικός δεν είναι τίποτα. Πήγε μακριά όμως. Ναι. Όταν η αμαρτία γίνεται μέσα στην εκκλησία, τότε είναι ακόμη πιο βαριά η κατάσταση, γιατί σημαίνει ότι ο άνθρωπος πλέον τα έχει ισοπεδώσει όλα. Δηλαδή και την εκκλησία θέλει και την αμαρτία θέλει και τα πάντα θέλει και μπορεί ας πούμε να αμαρτάνει κάθε μέρα με αμαρτίες που σημαδεύουν την ψυχή κέρια και να πάει να κοινωνεί. Εκεί έχουμε μία προμελέτη και έχουμε και μία ασέβεια. Έχουμε δηλαδή παντελή έλλειψη κριτηρίων. Δεν ξέρουμε τι είναι το ιερό, το άγιο και τι είναι το άθλιο και ανίερο. Δεν ξέρουμε.
Ορίστε. Εγώ νομίζω ότι ο μεγάλος Υιός δεν είχε αγάπη. Δεν είχε καθόλου αγάπη. Βέβαια. Αφού δεν είχε στον πατέρα, ούτε στον πατέρα. Πώς θα είχε στον αδελφό του. Εφόσον δεν είχε στον πατέρα, δεν είχε σε κανέναν. Θα είχε στον αδελφό του, βέβαια. Βέβαια. Ορίστε. Ο Άγγελος. Εγώ αναρωτιέμαι δηλαδή τι είναι αυτό που, γιατί αυτό πιστεύω ότι είναι η απομάκρυση, τι είναι αυτό που μας οθεί μακριά από το αυθεντικό προς χάρη μιας απομίμησης. Δηλαδή τι είναι αυτό που κάνει την απομίμηση πιο ισχυρό πράγμα από το αυθεντικό. Σε οποιοδήποτε τομέα. Να, τώρα είπαμε ας πούμε και για την αμαρτία που το είπατε κι εσείς ας πούμε που δεν αμαρτάνει ας πούμε την ψυχή του. Δηλαδή ακόμα και στην αμαρτία του κάνει ένα είδωλο, ένα πράγμα, ας πούμε, ένα θέαμα, ας πούμε, του οποίου υπόσχεται την ευτυχία. Δηλαδή, είναι ένας θεατής και όχι ένας συμμετέχον. Δεν βιώνει πραγματικά κάποιος. Και το βλέπεις ακόμα στη σημερινή εποχή όλο και πιο, δηλαδή, πιο έντονο το γεγονός. Δηλαδή, έχουν φύγει, έχουν αποσυρθεί πια όλα τα αυθεντικά πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή, από το φαγητό μέχρι τα πάντα, ας πούμε, μέχρι τα πάντα. Δηλαδή, όλα είναι είδωλα του εαυτού τους. Είναι κάποια σχέση κάποτε είχανε με αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε πάλι αναφορά στην ψυχοπαθολογία μας. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτήν. Και πρέπει να μας απασχολήσει πολύ ο χαρακτήρας μας, οι σκέψεις, οι λογισμοί μας, οι βαθιές επιθυμίες μας, ασχέτως αν τις πραγματοποιούμε ή όχι. Ασχέτως αν τις πραγματοποιούμε. Και επίσης, να δούμε και τι λέει ο Θεός χωρίς διάθεση να ανακατέψουμε την αρρώστια μας με αυτά που λέει ο Θεός. Είναι δυνατόν να ανακατέψεις την αρρώστια σου και τα συμπτώματά σου με την ιατρική θεραπεία. Ή να πεις ότι μ' αρέσει αυτή η ιατρική θεραπεία και γι' αυτό θα αρρωστήσω με αυτό και με αυτόν τον τρόπο για να μου εφαρμοστεί αυτή η θεραπεία. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι έζησαν σε ένα καταπιεστικό περιβάλλον θρησκευτικό. Κάποια στιγμή, είτε γιατί διάβασαν, είτε γιατί κάποια στοιχεία του αυτούς τους επαναστατήσανε, βρήκανε τη δύναμη να πούνε τα απορρίπτω όλα αυτά. Το υγιές δεν είναι, εφόσον μπήκε σε ένα περιβάλλον θρησκευτικό, το οποίο είναι όμως απολυταρχικό. Δεν έχει καρδιά, δεν έχει ψυχή, δεν έχει Χριστό όπως μας τον διδάσκει η Εκκλησία, αλλά έχει ένα νομικίστικο πνεύμα, γίνεσαι δηλαδή σε αυτή την ατμόσφαιρα ένας γραμματέας και φαρισαίος με όλες τις προδιαγραφές αυτών. Πράγμα το οποίο κάποια στιγμή σου λέει ότι δεν είναι καλό. Δεν μπορώ, δεν με εκφράζει εμένα αυτό. Ωραία. Σε παραδέχομαι. Ωραία η διαπίστωσή σου, η διάγνωσή σου. Το επόμενο σου βήμα ποιο είναι? Να καταδικάσω όλους αυτούς που με κρατάγανε σε αυτή την κατάσταση με παροπίδες. Αυτό εδώ πέρα, αγαπητέ μου, φανερώνει ότι οδεύεις προς διαταραχή της προσωπικότητος. Πώς γίνεται αυτό? Τι θέλετε να πείτε? Διαταραχή της προσωπικότητος είναι όταν ζητάς σε άλλον τις ευθύνες. Γιατί δεν σκύβεις το κεφάλι να πεις ηλίθιε, βλάκα, ανόητε, τυφλέ. Έχασες τόσα χρόνια ντυμένος γραμματέας και φαρισαίος. Και τώρα κάθεσαι και κρίνεις τους γραμματείς και τους φαρισαίους αντί να κοιτάξεις τι θα κάνεις.
γιατί άλλοι συνομήλικοί σου δεν γίνανε γραμματείς και φαρισαίοι και γίνανε μαθητές του Χριστού. Να ταπεινωθείς και να μπεις κάτω από αυτούς και να πεις, εγώ την πάτησα τόσα χρόνια, αγαπητοί αδελφοί μου και πατέρες μου, μπήκα σε αυτήν εδώ την πνευματική κατάσταση, μάλλον θρησκευτική κατάσταση που είναι γραμματέων και φαρισαίων, τόσο μου κόβε, επιτέλους με βοήθησε ο Θεός και κατάλαβα ότι εδώ θα βγω γραμματέας, δεν θα βγω χριστιανός, παιδί του Θεού. Εσείς που δεν πέσατε σε αυτή την παγίδα, μπορείτε να με βοηθήσετε. Αυτός είναι ο δρόμος. Γιατί ο συνομήλικός σου δεν έπεσε στην παγίδα και πέντε άλλοι συνομήλικοί σου πέσανε? Με αυτούς θα κάνεις παρέα? Δηλαδή, με αυτούς θα φτιάξεις μια ομάδα να αρχίσεις να βρίζεις εκείνους που φτιάχνουν γραμματείς και φαρισαίους? Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι διαταραχή του χαρακτήρα, διαταραχή της προσωπικότητος? Προχωρεί λοιπόν με το ίδιο ανόητο μυαλό που προχώρησε στην ομάδα των γραμματέων και φαρισαίων, πάει τώρα στην άλλη άκρη. Εκεί πέρα μου λέγανε, η αμαρτία είναι φοβερό, μην την αγγίξεις. Όχι κύριε, θα πέσω με τα μούτρα στην αμαρτία. Λέγανε ότι μην πάρεις γυναίκα αυτή που έχει σχέσεις με άλλους άνδρες. Όχι, εγώ θα πάρω γυναίκα που την έχουν δοκιμάσει άλλοι άνδρες για να απελευθερωθώ. Από τι? Προχωρεί στη διαταραχή της προσωπικότητός σου πολύ βαθύτερα. Διότι τώρα έχεις ανοίξει και ένα τεράστιο μέτωπο να δουλεύει ο διάβολος πολλαπλάσια από όσο δούλευε μέχρι σήμερα. Και συνεχίζεις με την ομάδα σου να κακολογείς τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Και να προσπαθείς εσύ να πείσεις τον εαυτό σου και τους άλλους ότι δεν έχεις προδιαγραφές γραμματέων και φαρισαίων, αλλά είσαι άνθρωπος αγαπητικός, άνθρωπος που ερωτεύεται, άνθρωπος που έχει αισθήματα. Λάθος. Μα ακριβώς αυτό δεν είσαι. Και αυτό επέλεξες τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Και τώρα επιλέγεις το χαρακτήρα των γραμματέων και φαρισαίων στην ακολασία. Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που λόγω της διαταραχής της προσωπικότητός τους αμαρτάνουν για να βρουν την ελευθερία. Και μιλάς για ελευθερίες, για απελευθέρωση. Μιλάς και μιλάς και ξαναμιλάς και δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι ανέραστος. Είσαι ανέραστος. Την αμαρτία δεν μπορεί να την κάνεις ερωτικά. Γιατί αυτός που κάνει ερωτικά την αμαρτία, μην παρεξηγηθώ παιδιά, ότι οδηγώ στην ακολασία. Προσέχτε, γιατί όλο με παρεξηγούν εμένα. Με βρίσκουν επειδή δεν μπορώ να εκφράσω αυτά που θέλω να εκφράσω, ότι λέω πράγματα άλλα. Λοιπόν, εάν δεν κάνεις ερωτικά την αμαρτία, δεν μπορείς ερωτικά να κάνεις την πνευματική ζωή. Και το ότι δεν μπορείς ερωτικά να κάνεις την πνευματική ζωή, στο αποδεικνύει ότι πήγες στην ομάδα των γραμματέων και φαρισαίων, που κάθε άλλο παρά ερωτευμένοι άνθρωποι ήταν. Άνθρωποι της στιγνής αμαρτίας είναι οι γραμματείς και φαρισαίοι. Δεν είναι άνθρωποι, γι' αυτό δεν είναι άνθρωποι. Ένας αμαρτωλός, μια πόρνη, ένας οποιοσδήποτε αμαρτωλός είναι άνθρωπος ακόμη. Γιατί αισθάνεται. Ο γραμματέας και ο φαρισαίος δεν είναι άνθρωποι. Δεν είναι, είναι πέτρες. Δεν έχεις καταλάβει λοιπόν ότι
πρέπει να αλλάξεις, να γίνεις άνθρωπος. Όχι να αλλάζεις καταστάσεις από το φαρισαϊσμό τον θεωρητικό σαν αμάρτητο με τον φαρισαϊσμό τον βουτυγμένο στην αμαρτία και στην ακολασία, θα αλλάξεις το χαρακτήρα σου. Δεν ξέρω αν έγινα σαφής, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κίνημα σήμερα στη θεολογία, στους θεολόγους μας, που ενώ είναι ανέραστοι, μιλάνε για το δράμα ενός ανέραστου χριστιανισμού. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Πάλι από το σημερινό Ευαγγέλιο, φαίνεται ότι όλα τα αγαθά και τα υλικά αγαθά, το φαγητό, ό,τι βοηθάει στην απόλαυση τον άνθρωπο, υπάρχουν μέσα στο σπίτι του Πατέρα. Γιατί εκτός του ότι όταν έφυγε ο Υιός έγινε λοιμός ισχυρός, λέει, δηλαδή πείνα πάρα πολύ μεγάλη, δεν υπήρχε φαγητό να φάει κανένας. Και από τη συνήθεια που είχε να κολλάει στους ανθρώπους, δηλαδή αυτή η σχέση που είχε προς τον Πατέρα, την εκδήλωσε σε έναν πολίτη της χώρας αυτής, της μακράν από του Πατρός, από του Πατέρα τη χώρα. Το εκδήλωσε εκεί, σε αυτόν. Και αυτός τον έστειλε στο χειροστάσιο, να βόσκει τα γουρούνια, να τα βοηθάει, να τα προσέχει κλπ. Να τα βόσκει. Ναι. Και ζητούσε, λέει, τα κέρατα, αυτά τα ξυλοκέρατα, τα χαρούπια, που είναι η πιο ευτελή στροφή. Δηλαδή και τα γουρούνια θέλουν να φάνε και κάτι ζουμερό, κάτι ωραίο, έτσι, για να χορτάσουν. Δεν μπορούν, δηλαδή, αν τρώνε όλο χαρούπια. Όποιος έχει εδώ και μας χαρούπια, θα έχει διαπιστώσει στην αρχή είναι γλυκά και μετά από λίγο είναι στιφά. Είναι σαν την αμαρτία. Στην αρχή σε γλυκαίνει και μετά σου αφήνει αυτή τη στιφάδα μέσα σου. Ναι. Δηλαδή, θυμήθηκε μετά ότι οι υπηρέτες του πατέρα του έχουν τόση αυθονία φαγητών και ποτών και διευκολύνσεων που λέει εγώ είμαι ο γιος του. Και υποφέρω εδώ, έχω φτάσει στο έσχατο σημείο της κατάντιας. Αυτό τον βοήθησε να το συνειδητοποιήσει. Αλλά όπως είπατε κι εσείς, είχε μέσα του αυτό τη σπίθα, τη φωτιά, το αναμένο, ας πούμε... Το γνήσιο. Ήταν άνθρωπος και μείνει άνθρωπος. Ο αδερφός του είχε απολυθωθεί. Θρησκευτική απολύθωση είχε πάθει. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια πάθηση, τι λέω εγώ τώρα. Ναι. Ένα θρησκευτικό απολύθωμα είχε γίνει. Ούτε καρδιά, ούτε αισθήματα, τίποτα. Δηλαδή, το κατσικάκι θα το έτρωγε με το στόμα, με τα δόντια μόνο. Όχι με τη... Όταν δεν τρως με την ψυχή σου, δεν μπορεί να ευχαριστηθείς ούτε την νηστεία, ούτε τη λαμπρή. Τρώμε. Με την ψυχή μας άραγε. Μπορεί να τρώμε με την ψυχή μας, αλλά καταπίνουμε αλλιώς, Τι λες, ρε Γιώργο. Ωραία τα λέει ο Γιώργος. Δεν είσαι άξιος, όχι είναι άξιος. Ναι. Λοιπόν, για πες μας τώρα τι θέλεις. Ο άσχετος Υιός. Είπε... Αναστάς, γράφει το Ευαγγέλιο, αναστάς και πορεύω προς το λίγο του Πατέρα. Πορεύομαι, δηλαδή, ναι. Πρώτα αφού αναστήθηκε, αφού προηγήθηκε της Αναστάσεως, προηγήθηκε πρώτα η Σταύρωση. Σταυρώθηκε ο άσωτος Υιός, πέθανε μέσα από ο παλιός άνθρωπος και μετά αναστήθηκε. Ωραία. Η Ανάσταση αυτή ονομάζεται μετάνοια. Η μετάνοια ονομάζεται πρώτη ανάσταση από τους πατέρες και δεύτερο βάπτισμα. Μάλιστα. Όλα. Στις προάλλες σας είχα ρωτήσει για τη σταύρωση. Όταν μας σταυρώνουν οι άλλοι, να κάνουμε υπομονή. Δηλαδή, όταν μας βρίζουν, μας δείγουν, μας προσβαίνουν, μας εξαπατούν, μας κακοποιούν κτλ. Να κάνουμε υπομονή
Ο Χριστός λέει να ευλογούμε τους καταραμένους. Όχι τους καταραμένους, αυτούς που μας καταργιούνται. Τους καταρωμένους εμάς. Αυτούς που μας καταργιούνται εμάς. Αυτούς που μας καταργιούνται, να τους ευλογούμε, είπε ο Χριστός. Ναι. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε να τους ευχαριστούμε. Ναι, τώρα γιατί πάμε στο άλλο θέμα τώρα. Είμαστε στον άσωτο Υιό τώρα. Μάλιστα. Έχουμε και αυτή τη σταύρωση από τους άλλους. Ωραία. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι αποφεύγουμε τη σταύρωση και γι' αυτό είμαστε προβληματικοί. Αποφεύγουμε το σταυρό. Κοίταξε, θα μείνω στο δεύτερο. Είμαστε προβληματικοί. Και γι' αυτό δεν αποφεύγουμε μόνο τη σταύρωση. Αποφεύγουμε την πραγματικότητα. Αποφεύγουμε να δούμε τον εαυτό μας όπως είναι. Αποφεύγουμε να δούμε εάν είμαστε νευρωτικοί ή με διαταραχή της προσωπικότητός μας. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Το τελευταίο που είπα είναι μας ενδιαφέρει να δούμε τι πάθηση έχουμε. Ο νευρωτικός άνθρωπος διαφέρει από τον διαταραγμένο στην προσωπικότητα άνθρωπο. Είναι και δύο όμως με τραύματα της ψυχής. Μη φωνάζεις, παιδί. Ακούμε, κουφί δεν... Αμετανόητοι μπορεί να είμαστε, κουφί δεν είμαστε. Ναι, λοιπόν... Τι θα γίνει τώρα, είμαστε διαταραγμένοι στην προσωπικότητα ή νευρωτικοί. Ή λίγο απ' όλα. Ο νευρωτικός τι κάνει. Και οι δύο διαταραχές είναι. Ο νευρωτικός έχει συνεχώς ενοχές για το κάθε τι. Ακόμη κι αν χαίρεται, ακόμη κι αν κάνει κάτι καλό, έχει ενοχές γιατί κάνει το καλό. Γιατί χαίρεται. Γιατί ξεκουράζομαι. Γιατί πάω διακοπές, γιατί κάνω αυτό. Δεν επιτρέπεται. Συνεχώς δηλαδή έχει τον εαυτό του στην τζίτα και δεν τον αφήνει να ησυχάσει. Ο άνθρωπος που έχει διαταραχή προσωπικότητος δεν αναγνωρίζει κανένα λάθος. Δεν φταίει ποτέ, δεν ευθύνεται για τίποτα, όλοι οι άλλοι φταίνε. Αυτό λοιπόν το κίνημα, το θεολογικό που είπα προηγουμένως, είναι κίνημα διαταραγμένων προσωπικότητων, διαταραγμένων χαρακτήρων. Δεν αναγνωρίζουν κανένα λάθος δικό τους. Δεν λένε ότι εγώ πήγα να γίνω μαθητής γραμματέων και φαρισαίων, αλλά γιατί υπάρχουν γραμματείς και φαρισαίοι. Εγώ δεν είμαι ρατσιστής, εσύ είσαι μαύρος. Διαταραχή προσωπικότητας. Πέφτει απάνω στο δέντρο ο ατζαμής οδηγός. Γιατί φύτρωσε εδώ, πότε φύτρωσε αυτή η ελιά. Πριν 250 χρόνια. Λοιπόν, για οφθαλμοφανή πράγματα δεν ευθύνεται. Δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη, δεν φταίει για τίποτα. Όλο οι άλλοι φταίνε. Πώς θα γίνει καλά αυτό. Μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να ερωτευθεί. Γιατί σας τα πάω εγώ, δεν λέω να γίνει χριστιανός. Να γίνει αυτό και εκείνο. Σας τα λέω, θα πάτε οι κοπέλες να παντρευτείτε. Ή θα πάτε εσείς οι άνδρες να νυφευθείτε. Μάλιστα. Άμα έχεις μια γυναίκα ή έναν άνδρα που δεν παραδέχεται ποτέ ότι κάνει λάθος, σου υπογράφω εγώ ότι δεν θα σε ερωτευτεί ποτέ. Καλά, πατέρ, τι μας τα λες αυτά. Εδώ είναι εκκλησιαστικός χώρος και εσύ μου λες πότε θα με ερωτευτούνε. Ναι, όλα θα τα πούμε. Γιατί η ζωή μας εδώ
θα κρίνει αν είμαστε για εκεί και πού είμαστε για εκεί. Αν είναι εδώ τα κεντρικά της τρέλας, εκεί είναι ο έλεγχος πιο αυστηρός. Εκεί δεν πουλάς τρέλα. Εδώ μπορεί να την πουλήσεις και να την αγοράσει όποιος θέλει, γιατί είναι τα κεντρικά έχουν απλωθεί πολύ. Δεν είναι. Κάποτε ήταν σε ένα τόπο. Τώρα... Ναι, λοιπόν, τώρα... Ένας άνθρωπος που έχει διαταραχή χαρακτήρα, προσωπικότητος, δεν αναγνωρίζει κανένα λάθος, θα ερωτευτεί ποτέ? Το εξετάζει κανένας αυτό προτού προχωρήσει το γάμο? Και μέσα λέει, δεν μ' αγαπάς, αφού ο άνθρωπος δεν είχε προδιαγραφές. Αγόρασε σίδερο που δουλεύει με κάρβουνα, δεν ήταν ηλεκτρικό. Πώς θέλεις τώρα να το βάλεις στην πρίζα? Έτσι δεν είναι? Πρέπει να ξέρεις τι είσαι και τι ψωνίζεις, τι αγοράζεις, για να μην ζητάς ευθύνες μετά από τον καφεπόλη γιατί δεν σου δώσε μπριζόλες. Εσύ έχεις διαταραχή και πήγες αλλού εκεί, αντί εκεί που έπρεπε. Ορίστε, Γιώργο. Ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί ένα ζευγάρι να ερωτευτεί μετά το γάμο. Μπορεί. Πριν το γάμο, άμα φτιάξει την προσωπικότητα. Πριν το γάμο να μην υπάρχει έρωτας, να μην υπάρχει έλξη του ενός προς τον άλλον. Και... Ας την έλξη. Η έλξη υπάρχει. Ναι, αυτό το όχι έλξη. Εντάξει, και με, στα ψυγεία. Στους πλανήτες, ναι. Ναι, αν, και στους πλανήτες. Ναι. Ναι, αν γίνεται αυτό το πράγμα μέσα από την πνευματική ζωή της Εκκλησίας... Βέβαια γίνεται, άμα δεν διορθώνει η Εκκλησία, αφού την πόρνη, τον τελώνει, τον άσωτο, τον κακοποιό. Κακοποιός είναι κακοποιός. Τους κάνει αγίους. Είναι δυνατόν να μην σε κάνει ερωτευμένο? Αρκεί να το παραδεχθείς ότι δεν είσαι. Άμα λες ότι εγώ είμαι ερωτευμένος και εσείς όλοι δεν ξέρετε τι σας γίνεται, τότε λοιπόν δεν πρόκειται να γίνεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε. Ναι. Σήμερα εξετάζουμε την παραβολή του άσωτου ιού. Με τους άσωτες πατέρες, τι γίνεται σήμερα? Οι άσωτοι πώς, πατέρες... Συγγνώμη, ναι. Και πώς αυτά τα παιδιά που μεγαλώνουν με άσωτους πατέρες μπορούν να γίνουν σωστοί πατέρες του εαυτού τους πρώτα απ' όλα? Οι άσωτοι πατέρες είναι άσωτοι ή κάποιων άλλων πατεράδων. Όχι. Οι άσωτοι πατέρες, φυσικοί πατέρες ή οι πνευματικοί πατέρες άσωτοι? Γιατί άμα επιλέξεις και άσωτο πνευματικό πατέρα, τότε βοήθειά σου από εκεί και πέρα. Δεν θα δεις το φως ποτέ. Και εγώ έτσι κατάλαβα, αλλά επειδή ρώτησε κάποιος εδώ, και εγώ κατάλαβα ότι εννοούσες φυσικό πατέρα άσωτο. Ο φυσικός πατέρας άσωτος είναι φυσικό, αφού υπήρξε άσωτος υιός κάποιου άλλου πατέρα, να είναι και σαν πατέρας άσωτος. Ο άσωτος που δεν μετανοεί, ας γίνει βιολογικός πατέρας, θέλει σε μάζεμα. Θα τον περιθάλπουν τα παιδιά του και θα γίνουν αυτοί οι πατεράδες του πατέρα τους. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ή θα τον εγκαταλείψουν αν δεν έχουν τη δύναμη και θα προχωρήσουν. Τώρα, τι συμπέρασμα θα βγάλουνε, βλέποντας και καταλαβαίνοντας ότι ο πατέρας τους ήταν άσωτος και πώς τον βλέπουν αυτοί σαν παιδιά, πώς τον κρίνουν, πώς τον καταδικάζουν. Δεν είναι το φυσικό αυτά τα παιδιά να γίνουν ιδανικοί πατεράδες? Γιατί θα σκεφτεί κάποιος ότι εάν γίνω, ακολουθήσω τον πατέρα μου και τα παιδιά μου έτσι θα με βλέπουν, όπως βλέπω εγώ τον πατέρα μου. Το αντέχω αυτό? Το δέχομαι αυτό? Όχι. Πολλοί το δέχονται και γίνονται αντίγραφα του πατέρα τους. Κάποιοι άλλοι λένε όχι.
Γι' αυτό ο Θεός μας έχει δώσει εντολή να εξέλθουμε εκ του οίκου του πατρός μας, όταν ο οίκος του πατρός μας δεν συμπίπτει με τον οίκο του Θεού Πατρός. Έξελθε εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και πορεύου εις γην ειν αν σοι δείξω, λέει ο Θεός. Και δεν τον είπε μόνο στον Αβραάμ, το λέει σε όλους μας. Διαμέσου των αιώνων. Έξελθε εκ της συγγενείας. Εάν η συγγένειά σου είναι αγία και ο πατέρας σου και οι πατέρες και η γενεά σου είναι αγία γενεά και άγιοι πατέρες σου και οι προγονείς σου, δεν χρειάζεται να φύγεις από εκεί, γιατί αυτοί ανήκουν στην Εκκλησία. Θα φύγεις εκ της συγγενείας σου όταν δεν συγγενεύει η συγγένειά σου με το γένος του Θεού. Όταν είσαι άλλου γένους, δεν μπορείς. Ναι, καταλήψει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα εκεί, δεν λέει μόνο να αφήσει την συγγένεια, προχωρεί, γιατί υποτίθεται ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ξεκαθαρισμένη και την ακολουθούμε. Εκεί ο Χριστός δίνει ακόμη πιο εξειδικευμένες, ότι το ζευγάρι πρέπει να προχωρήσει ως ένας άνθρωπος. Όχι, μα ο πατέρας μου θέλει αυτό, η μητέρα μου θέλει εκείνο, μα πρέπει εγώ να φροντίσω αυτό, πρέπει να κάνω εκείνο. Όχι. Θα προχωρήσουν οι δύο. Ορίστε. Παμπούλη, το έξελθε τη συγγενεία το καταλαβαίνω με τρόπο, δηλαδή δεν εννοεί προφανώς τοπικά. Εννοεί και τοπικά πολλές και τοπικά, φορές, κυρίως, κυρίως τροπικά όμως. Κυρίως τροπικά. Ναι, πνευματικά, ναι, δηλαδή ναι. Να καταλάβεις τι είναι αυτά τα στοιχεία της συγγενείας που σε χωρίζουν από το Θεό και την Εκκλησία. Και στο χαρακτήρα σου. Ναι, αυτά δηλαδή, τα στο οποία χαρακτήρα μας, έχεις εσύ αυτά επιλέξει. Που έχω πάρει από τον πατέρα μου και τη μητέρα μου λόγω του σώματος μου, να μην τα υιοθετήσει και η ψυχή μου. Ναι, να μην τα υιοθετήσει και η ψυχή μου. Αλλά αυτό, επειδή αυτά προφανώς τα έχει επιλέξει ο άνθρωπος και τα έχει υιοθετήσει η ψυχή μεγαλώνοντας από μικρή ηλικία και φτάνοντας σε κάποια ηλικία, δεν είναι εύκολο να τα ξεχωρίσει. Δηλαδή πάντοτε, δεν ξέρω, αυτό το λέω δηλαδή ότι ο άνθρωπος τα βλέπει αυτά όλα ένα. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον εαυτό του ποια είναι τη συγγενεία και ποια είναι τα δικά του ή ποια είναι αυτά που έχει επιλέξει. Κατάξει, κάποιοι το κάνουν, αλλά δεν είναι νομίζω εύκολη αυτή η διαδικασία. Καθόλου εύκολη, γι' αυτό έχουμε και τον ακόμα, πνευματικό μας. Ναι, ακόμα δηλαδή και όταν δεν έχω περιπτώσεις που εντοπίζεται κάτι και το λέμε ξεκάθαρα και το λέμε και το ξαναλέμε, πάλι ο άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει. Όταν δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος αυτό που το βλέπουμε εμείς και του το λέμε ξεκάθαρα, τότε έχει ταυτιστεί. Δεν το καταλαβαίνει λογικά. Δεν είναι ότι δεν το καταλαβαίνει λογικά. Όχι. Το καταλαβαίνει λογικά, απλά δεν μπορεί να το. Η ψυχή του δεν το δέχεται. Η ψυχή του δεν το δέχεται, ναι. Άρα ταυτίζεται με αυτούς. Ναι. Και δεν θέλει να το παραδεχτεί. Ναι, ναι. Μα είναι ταυτισμένος. Γι' αυτό, ναι. Δεν, γι' αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το ξεχωρίσει. Γιατί αν ήταν κάτι που δεν του άρεσε, αμέσως θα το απέβαλε. Ακριβώς, αλλά έτσι. Ναι, τι σημαίνει, τη δυσκολία είναι όχι για κάτι που δεν του αρέσει, που το αποβάλει εύκολα, που μπορεί και να μην το λέγαν κιόλας και να το έχει αποβάλει. Τη δυσκολία είναι για κάτι που ο ίδιος το έχει και επιλέξει το στο παρελθόν και το έχει υιοθετήσει πλήρως. Ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι. Και μπορεί και ένα τελευταίο, και ένα τελευταίο, ναι, κλείνω, μπορεί και δηλαδή και η συγγένειά του να μην το έχει και να ήταν ο πρώτος που να το επινοήσει. Να αρχίσει από αυτόν. Ναι, ναι. Βεβαίως. Όπως και το καλό μπορεί να αρχίσει από σένα, έτσι και το κακό μπορεί να αρχίσει από σένα. Να μην υπήρχε κανείς προγονός σου τέτοιος. Εν πάση περιπτώσει, είναι βέβαια δύσκολο να βρούμε τους προγόνους, γιατί οι γενναίες χάνονται στο βάθος. Εκείνο όμως που πρέπει επίσης να δούμε είναι ότι όταν κάνουμε συζητήσεις με μερικούς ανθρώπους και του λες κάτι και σου λέει «Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω», αυτή είναι η διαταραχή της προσωπικότητας. Ενώ είναι νοήμων, καταλαβαίνει πολύ καλά. Δεν θέλει να το παραδεχθεί. Αυτός ο άνθρωπος δεν
είναι εύκολο να διορθωθεί. Η διαταραχή της προσωπικότητας είναι πιο βαριά πάθηση από την νεύρωση. Ορίστε. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός στους Ιουδαίους, που λέγανε ότι αν είμαστε εμείς στην εποχή των πατέρων μας, δεν θα σκοτώναμε τους προφήτες. Ναι, ναι, ναι. Και λέει, άρα ομολογείται. Αλλά όμως, σκοτώνουν τον Υιό του Θεού. Ναι, ομολογείται ότι είστε οι Υιοί φωνευτών. Έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που έλεγαν δεν το πιστεύανε. Έτσι, έτσι. Ορίστε. Μικρόφωνο, γεράσουμε. Θέλω να ρωτήσω στην περίπτωση της διαταραγμένης προσωπικότητας. Καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι διαταραγμένος είναι ευχαριστημένος, γιατί δεν έχει ποτέ λάθος και είναι ευχαριστημένος με τον εαυτό του. Στην περίπτωση του νευρωτικού δεν το καταλαβαίνω τι συμφέρον έχει κάποιος να είναι νευρωτικός. Έχει όμως. Είναι νευρωτικός. Ναι. Γιατί έχει συμφέρον ο άλλος που έχει διαταραχή προσωπικότητας. Είναι ευχαριστημένος τουλάχιστον. Ο νευρωτικός δεν ευχαριστείται ποτέ από ό,τι λέμε τώρα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να το τεθασεύσει αυτό. Και ο διαταραγμένης, αυτός που έχει διαταραχή χαρακτήρος και ο νευρωτικός δεν ακούνε κανένα. Του λες του νευρωτικού, εγώ είμαι πνευματικός σου. Να μην έχεις καμία ενοχή, εγώ τα παίρνω απάνω. Ω, δεν γίνεται. Εγώ πάτε δεν μπορώ. Τι δεν μπορείς. Δεν μπορείς να ταπεινωθείς. Έχεις ενοχές για αυτό που έκανες και σου λέω εγώ έχω το δικαίωμα από το Θεό να τον υποχρεώσω το Θεό να σε συγχωρήσει. Αφού μου είπε ότι συγχωρήστε θα είναι συγχωρημένο. Ό,τι δεν συγχωρήστε μένει ασυγχώρητο. Εγώ υποχρεώνω το Θεό να σε συγχωρήσει. Όχι, δεν γίνεται. Εγώ δεν μπορώ να ησυχάσω. Αυτός ο άνθρωπος τι είναι τώρα. Δεν έχει συμφέρον. Εγωιστής είναι. Νευρωτικός μη εγωιστής δεν υπάρχει. Λέγε Χρήστε. Ας την οικογένεια, με τα χαρακτήρα τώρα, γιατί έχουμε 2-3 λεπτά και πρέπει να πάμε και στο... Για την Αγία Οικογένεια ως πρότυπο ήθελα. Καλά, ποια είναι η Αγία Οικογένεια. Ο Ιωσήφ. Ο, δεν είναι Αγία Οικογένεια, προσέξτε παιδιά. Ως πρότυπο. Ο Ιωσήφ δεν είναι οικογένεια του Χριστού. Ποια είναι η Αγία Οικογένεια. Καμία. Δεν υπάρχει Αγία Οικογένεια. Αγία Οικογένεια είναι των χριστιανών όταν φτιάξουν μια καλή οικογένεια. Ο Χριστός και η Παναγία δεν πάνε με τον Ιωσήφ. Δίκαιος Ιωσήφ, αλλά δεν είναι η οικογένεια. Για τον νόμο και για τα μάτια του κόσμου είναι η οικογένεια. Αλλά αυτό που λένε έχουν και μια εικόνα, η Αγία Οικογένεια, δεν είναι σωστή αυτή. Αυτά είναι νεότερη στιγμή. Η Αγία Οικογένεια. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι σαρκικός πατέρας του Χριστού Ιωσήφ. Από πού και ως πού η οικογένεια. Τι είναι η ανάδοχος οικογένεια που λένε... Όχι. Ποιος είναι η Αγγελική και μετά ο Αναστάσιος και η κυρία Γεωργία. Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Λέει και η Αγγελική. Επειδή ρώτησε ο Γεράσιμος τι συμφέρον έχει ο νευρωτικός. Η απάντηση είναι ότι ο νευρωτικός έχει συμφέρον επειδή νομίζει ότι κάτι έχει. Σου λέει τι είναι σαν μια μανία να έχεις... Χωρίς ενοχή, πώς θα εισκάσω. Ναι, να έχεις μια περιουσία, να έχεις κι εσύ κάτι, ρε παιδί μου. Αφού άλλοι έχουν το ένα το άλλο, έχω κι εγώ ενοχές, ρε παιδί μου. Μπράβο. Έχω ένα πρόβλημα. Κάτι δοξάστε με, έχω ενοχές. Ναι, άμα πεις ότι δεν έχεις τίποτα, τελειώνουν όλα, ας πούμε. Αλλά δεν μπορείς σε κάτι να έχεις κι εσύ τέλος. Ο Γεράσιμος πολύ ωραία το ρωτάει, αλλά ναι, δεν ξέρει ότι η πάθηση δεν έχει λογική. Ο Ιούδας ουκίδε λέει προτιμά το συμφέρον. Ουσιαστικά ο φθόνος μια μανία, τι κέρδος έχει. Να είσαι φθονερός. Κάτι να κανένα, μα δεν έχει. Και όμως ο άλλος προτιμάει το φθόνο παρά το συμφέρον του. Τι να του κάνουμε τώρα. Αναστάση. Παπούλη, εγώ σε αυτά που είπατε νομίζω ότι στο τέλος με την έκφραση που είπατε το εκλογικεύσατε πάρα πολύ και το κατάλαβα ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει το α ή β πρόβλημα τελικώς διαπιστώνουμε ότι έχει κάτι κοινό, δεν ακούει κανένα. Αυτό έτσι, εκεί, αυτό εκεί το κατάλαβα πάρα πολύ καλά και από τον εαυτό μου και από άλλες περιπτώσεις γύρω και θέλω να το συσχετίσω
με κάτι που έλεγε, που διάβασα στο ίντερνετ, ότι έλεγε ο πατήρ Εφρέμο Κατουνακιώτης, ο συγχωρεμένος. Έλεγε, ας πούμε, ότι στην πλάνη, έλεγε για κάποιους μοναχούς πώς πέφτουν στην πλάνη. Και έλεγε, από πλάνες του διαβόλου είναι σε δεύτερο στάδιο αυτό. Μετά, αυτοί που πέφτουν, λέει, πριν, είναι πριν ασχοληθεί ο διάβολος μαζί τους. Μπράβο. Αυτοί που πιστεύουν στο λογισμό τους. Έτσι, αυτό τώρα που είπατε, έτσι, το κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Είναι τρομερό αυτό, το ότι πιστεύουμε και τελικά, παππούλη, τι πιστεύουμε. Κυκλοφορούν ιδέες πολλές. Αυτό μας πιστεύουμε. Υιοθετούμε μία από αυτές, ενώ δεν είναι δική μας, και λέμε πιστεύω αυτό. Και δεν πιστεύουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καθήλυν, δηλαδή, και αρμόδιος και έχει περάσει πράγματα και δυσκολίες και αυτός κανονικά πρέπει να τον αναγνωρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο ως δασκαλό μας. Δηλαδή είναι τέλεια ανοησία αυτό το πράγμα που κάνουμε. Είναι απλή η θεραπεία μας. Ναι, τελικά είναι. Να μην κάνω τίποτα από αυτά που σκέπτομαι. Ναι. Ναι. Αν δεν πάρω ευλογία ότι η σκέψη αυτή είναι η αμφατική, είναι θεραπευτική, είναι σωστική. Τελικά αυτό είναι. Έτσι. Να ρωτήσουμε αυτόν που έκανε ο Θεός υπεύθυνο για να μας κατευθύνει. Γιατί είναι ο Θεός υπεύθυνος να μας κατευθύνει μετά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Και κυρία Γεωργία, και να κλείσουμε. Δώστε το μικρόφωνο λίγο πίσω. Παππούλη, θέλω να ρωτήσω πώς το έξελθε τη συγγενεία σου. Έχει και το νόημα να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με το τι είναι κληρονομικό ή τι δεν είναι σε σχέση με την πορεία μας, γιατί ο καθένας δεν ξέρει πότε θα φύγει. Δηλαδή, αν βρίσκουμε στο μεταξύ και από πού πήραμε κάτι, καλό είναι. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι το έχουμε. Από πού το έχουμε, το διαλέξαμε, το δημιουργήσαμε, το έχουμε. Άρα, μήπως είναι καλύτερο να ακολουθούμε το πρότυπό μας, που ξέρουμε ποιο είναι, και να μετριόμαστε πόσο απέχουμε από αυτό, ώστε με τη βοήθεια του πνευματικού μας να οδηγηθούμε. Γιατί καλό είναι, αλλά μπερδεύει πάρα πολύ το ψάξιμο, όταν ειδικά δεν ξέρεις, δεν είσαι σε θέση. Το ψάξιμο, όπως το λένε οι ψυχίατροι, μπερδεύει. Αυτό ακριβώς. Όπως το λέει ο Θεός, είναι πολύ απλό. Άλλο. Ότι η κληρονομικότητα, αδερφέ μου, που έχεις, είναι στο αίμα και στο κρέας σου. Το ότι την οικειοποιείσαι, είναι ότι αρέσει στην ψυχή σου. Και η κληρονομικότητα που έχουμε δεν είναι μόνο του πατέρα μας και της μητέρας μας. Είναι γενναίες γενναιών και άγιες κληρονομικότητες έχουμε. Δεν τις ενεργοποιούμε όμως. Λοιπόν, να μην ασχολούμεθα με αυτή την έννοια με την κληρονομικότητα, να ασχολούμεθα όμως με ό,τι μεμπτό έχουμε και να λέμε γιατί το υιοθετώ, γιατί το θέλω, γιατί μ' αρέσει και γιατί το πράττω. Έως εδώ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή Κυριακή και ο Θεός να δώσει τη λύση για την πατρίδα μας. Μη με χαιρετήστε, να τρέξετε στην συγκέντρωση αυτή.